Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια κατάσταση δύσκολη μπαίνουμε, με την επέλαση της πανδημίας να αφήνει τα σημάδια της σε υγεία, κοινωνία και οικονομία. Την ίδια ώρα το πολιτικό θερμόμετρο ανεβάζει ρυθμούς στο φόντο και της χθεσινής παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Πελοπόννησο. Μέσα σε αυτά έχουμε και την άκρως χαρακτηριστική παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αμεσίνιου Αντώνη Σαμαρά, με ένα μήνυμα για την Κύπρο και τον Ελληνισμό. Πριν τα δούμε όλα αυτά, και θα σχολιάσουμε αρκετά απόψε, να δούμε την εικόνα την επιδημιολογική. Που αρχίζει να βαραίνει και για την περιοχή μας. Μαζί μας η Γεωργιάνα Γνωστοπούλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεμή. Ένα καθημερινό σοκ με τα κρούσματα. Δύσκολα τα πράγματα πάρα πολύ και μοιάζει να χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα. Δεν θα περίμενε κανείς και αυτήν την περίοδο, όποτε είχαμε τον καύσωνα, να έχουμε καλές θερμοκρασίες και υποτίθεται ότι μιλάμε για περιορισμένη μεταδοτικότητα. Έχουμε στο πλάνο και την μετάλλαξη Δέλτα. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Ύστερα από την άρση των μέτρων, που τέλος πάντων και οι πολίτες αλλά και γενικότερα και οι επιχειρηματίες το ήθελαν, γιατί από την άλλη είναι πολύ άσχημα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία. Αυτό τώρα που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες πραγματικά τρομάζει και ειδικά στη Μεσσηνία. Μιλάμε σήμερα μόνο στο νομό Μεσσηνίας πως καταγράφονται 48 κρούσματα. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Ήμασταν αρκετά καλά τους προηγούμενους μήνες. Εδώ και κάνα δύο εβδομάδες νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, τα πράγματα χειροτερεύουν και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική από ό,τι φαίνεται, προφανώς να μπούμε στην τροχιά των εμβολιασμών, που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η μόνη λύση. Η Λακωνία έχει 4 κρούσματα, πολύ χαμηλά. Και έχουμε και αρκετά άτομα τα οποία δεν πάνε να δηλώσουν, έτσι, τη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί κάτι δεν πάει καλά γενικά με τους αριθμούς. Γιατί το 48 είναι ένας αριθμός σίγουρα πολύ υψηλός. Για τα δεδομένα όπως τα συναντούσαμε τις προηγούμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 10 μιλούσαμε και οτιδήποτε άλλο. Ήμασταν στο μονοψήφιο για πάρα πολύ καιρό. Ήμασταν και στο μονοψήφιο για πάρα πολύ καιρό. Τώρα το 48 είναι ένας αριθμός που πάλι φαντάζει μικρός, όταν κάποιοι νοσούν, δεν το δηλώνουν, στέκονται και μένουν στην καραντίνα αυτή των λίγων ημερών και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται επιτέλους σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί επαναλαμβάνουμε, τις περισσότερες φορές τα rapid test καταγράφουν την οικειοθελή αναφορά. Του να πάω εγώ, εσύ, να πάρουμε, να κάνουμε ένα δείγμα, να το δηλώσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Μια και αναφέρεσαι σε αυτό και ανοίγεις αυτή την παρένθεση και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλά κάνεις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχω πει και εγώ με καλό ή όχι απαραίτητα πάντα τρόπο. Μάλλον κάτι δεν πηγαίνει πολύ καλά με τους αριθμούς. Ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα τότε που ήταν ακόμη τα σχολεία ανοιχτά και είχε γίνει η αναφορά για δύο τμήματα που έκλειναν, αλλά ανακοινώθηκε ένα κρούσμα και άλλα πάρα πολλά που έχουμε στο μυαλό μας. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε μικροβιολογικά σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, όχι μόνο στην πόλη της Καλαμάτας, επίσης μας έχουν κάνει κάποιες αναφορές. Δεν ξέρω, απομένει να το δούμε και να απαντήσουν κάποια στιγμή, ίσως και επίσημα οι αρμόδιοι φορείς, αν δεν τα λένε και όλα τα κρούσματα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Έτσι είναι και η στάση των πολιτών. Δεν νομίζω ότι και οι φορείς τουλάχιστον κρύβουν κρούσματα με φόντο όλα αυτά που ανακοινώνται ή καταγράφονται. Εγώ πλέον έχω αρχίσει να πιστεύω τα πάντα. Καλά, για τη στάση των πολιτών είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολύ εκείνη. Μας το είχε πει και ο κ. Βλαχοδημητρόπουλος κάποια στιγμή. Είτε που δεν δηλώνουν, είτε φοβούνται μην μπουν στο στόχαστρο κτλ. Όμως μιλάμε για μια πανδημία, μιλάμε για έναν ιό που μεταδίδεται τόσο πολύ γρήγορα. Επομένως πρέπει να προσέχουμε και να μην παίρνουμε στα τέτοια. Έχουμε 13 στην Αρκαδία, 25 στην Αργολίδα και στην Ηλία, τα 48 τα δικά μας εδώ στην έδρα του σταθμού στη Μεσσηνία και 51 στην Αχαΐα. Ένας αριθμός ακόμη που τρομάζει, μια και μιλούμε για την Πελοπόννησο, είναι αυτό στην Κορινθία που επίσης είναι αρκετά κάθε κοντά. Κάθε μέρα με την ημέρα είναι ακόμη και πιο υψηλός. Επίσης είναι κοντά στην Αττική, ακόμη πιο κοντά. Έχει αυξημένη επισκεψιμότητα κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Έχει ήδη και καταγεγραμμένα κρούσματα μετάλλαξης Δέλτα στην περιοχή της Κορινθίας. Την οποία, για να μην τρομάζει ο κόσμος, να πούμε ότι δεν είναι πιο επικίνδυνη, απλώς είναι πολύ πιο μεταδοτική και αυτό από μόνο του μπορεί να φέρει μια σειρά από καταστάσεις. Που μιλάμε πια για 81 κρούσματα σε μία μόνο ημέρα. Καταλαβαίνει κανείς τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και πού μπορεί να φτάσουν τα πράγματα. Και μια και μιλάμε για την αύξηση, για αυτά τα 48 στη Μεσσηνία, για αυτήν την ραγδαία αύξηση των τελευταίων ημερών, για τη μετάλλαξη Δέλτα κτλ., να πούμε ότι όλο αυτό αποτυπώνεται και σε νοσηλείες δυστυχώς. Ευτυχώς δεν έχουμε διασωληνωμένους, τουλάχιστον στη Μεσσηνία, σε επίπεδο. Αλλά ήδη υπάρχει κλινικής. Μια μεγάλη πίεση σε ολόκληρο το. Είχαμε μόνο ένα εξιτήριο στην Καλαμάτα από την κλινική COVID και είχαμε
6 εισαγωγές. Έχουμε 16 ασθενείς που νοσηλεύονται. Αυτός ο αριθμός δεν πρέπει να περνά έτσι. Είναι αρκετά υψηλός. Και με μικρότερο τον μέσο όρο της ηλικίας, έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό. Γιατί χαμηλώνει επικίνδυνα, εγώ θα πω έτσι τη λέξη επικίνδυνα. Ναι, πολύ. Γιατί βλέπουμε το πόσο οι νέοι άνθρωποι πλέον φτάνουν στο να καταλήγουν και στα κρεβάτια της COVID κλινικής, έτσι. Και ας το δούμε, ήταν χαρακτηριστικά, νομίζω σε σένα είχε αναφέρει ο κ. Βασιλακόπουλος, δεν θυμάμαι πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει νέοι σε ηλικία. Από 17 μέχρι 30-29 ετών είχε μιλήσει για 89 ανθρώπους. Όπως επίσης ανάμεσα τους και κάποια παιδιά, ένας άλλος αριθμός πολύ πιο μικρός, ενώ μέχρι να ενηλικιωθούν έφηβοι στην πραγματικότητα. Άρα ας μην νομίζουν οι νέοι άνθρωποι ότι είναι άτρωτοι πραγματικά. Φαίνεται ότι και στα κρεβάτια των νοσοκομείων μπαίνουν, ενδεχομένως και στις μονάδες αντατικής θεραπείας. Γι' αυτό ας προσέχουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι καλοκαίρι, ότι κανείς θέλει να διασκεδάσει, να περάσει καλά. Αλλά είναι το στίχημα του να κερδιθεί τόσο πολύ μεγάλο και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω και οικονομικά, αν το θες, που νομίζω ότι πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο. Να δούμε πόσο μπαίνει σε πρώτο πλάνο και να δούμε και την κατάσταση που βρισκόμαστε με τους εμβολιασμούς. Έχουμε κάποια νέα στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται και στην ημερήσια καταγραφή. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός τελικά. Μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κλειστούμε από ό,τι φαίνεται, ούτε κατά τη διάρκεια των lockdown δεν το κάναμε, και να παραμείνουμε στα σπίτια μας για όσο. Επομένως, είναι ο μόνος δρόμος αυτός που οδηγεί στον εμβολιασμό. Η Αχαΐα, βέβαια, είναι και ο νομός εκείνος, ο οποίος είναι αρκετά μεγαλύτερος. Είναι τρίτος σε όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον στην Πελοπόννησο, που βρίσκεται πρώτος εμβολιασμός. Σε ό,τι αφορά στην πρώτη δόση, μιλάμε για 146.173 άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι, δεν έχουν ολοκληρώσει προφανώς τους εμβολιασμούς, είναι 20 και κάτι χιλιάδες λιγότεροι. Ακολουθεί η Μεσσηνία στη δεύτερη θέση, είναι 73.946 εκείνοι που έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση. Είναι 10.000 λιγότεροι εκείνοι γιατί έχουν κάνει πιο πρόσφατα το σύνολο που έχουν ολοκληρώσει των δόσεων του εμβολιασμού. Λοιπόν, και τα μονοδοσικά, έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ίσως και το Johnson, ναι, μέσα, σωστά το επισημαίνεις. Βέβαια, εδώ δεν ξέρω, πρέπει κάποια στιγμή να βγάλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός χθες και από την Τρίπολη, ανοίγει και η πλατφόρμα για τα παιδιά από 12 μέχρι 17-18 ετών εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή, μάλλον με τα στοιχεία αυτά που έχουμε, επειδή μιλάμε για το γενικότερο πληθυσμό, δεν αφαιρούμε μωρά και τα λοιπά, έτσι, και παιδιά. Επομένως, έχουμε στην Κορινθία τρίτη θέση 64.065 για την πρώτη δόση, στην Ηλία 61.890 που έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, στην Αργολίδα 51.671 και πιο χαμηλά, αρκετά χαμηλότερα, τα ποσοστά σε Λακωνία και στην Αρκαδία που είναι στην τελευταία θέση και κοταροχτυπιούνται με μικρή διαφορά. 37.729 έστω οι πρώτες δόσεις στην Λακωνία. Αμιλότερος και πληθυσμός, βέβαια, αλλά πολύ σωστά κάνεις και το επεσήμανες για να ξέρουμε, να το πω έτσι, τον ενεργό πληθυσμό εμβολιασμού. Ναι, γιατί είναι και αυτό θεμητό, ένα ζητούμενο. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα, όπως πολύ σωστά αν αναφέρει. Και από τώρα έχουν ανοίξει όλες σχεδόν οι πλατφόρμες, δεν δικαιολογεί. Δηλαδή, θα έπρεπε ο αριθμός να είναι πολύ πολύ καλύτερο. Στη Μεσσηνία έχουμε 160 πόσο χιλιάδες κόσμο, μιλάμε για 73.946 πόσα παιδάκια, βρέφη και τα λοιπά να αφαιρέσεις. Θα έπρεπε να είναι καλύτερο το ποσοστό. Προφανώς. Τα ξέρουν οι ειδικοί, βεβαίως. Θα μας πούν και οι ειδικοί τις επόμενες μέρες. Γεωργία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε εμείς τώρα στο πολιτικό θερμόμετρο που ανεβάζει ρυθμούς στο φόντο και της χθεσινής παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Πελοπόννησο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε λίγο στα των υποδομών. Όμως πολλά περισσότερα περιμένει και η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος με φόντο τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες. Θα περίμενε κανείς οι υποδομές και ειδικά εκείνες που για χρόνια ταλαιπωρούν τον τόπο, τους πολίτες και τους επισκέπτες, να βρεθούν σε πρώτο πλάνο. Ανταυτού, με μια γενικόλογη δέσμευση για την πορεία του έργου, ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον πολύπαθο δρόμο Καλαματαριζόμηλος Πύλος Μεθόνη, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της τηλεόρασης Best, λέγοντας απλά πώς η διαδικασία προχωρά. Το ζήτημα του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ως προς το οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Εκτιμώ ότι ο ανταγωνιστικός διάλογος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και το έργο θα προχωρήσει έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει.
Συγκεκριμένα νέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε να πει ούτε για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και την αξιοποίησή του, πέραν του γνωστού ενδεχομένου να αξιοποιηθεί μόνο του και όχι με τα υπόλοιπα, αφού έχει ήδη γίνει γνωστό το ενδιαφέρον της γερμανικής Fraport, καθώς είναι το μόνο με τόσες εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως λόγω της Κώστα Ναβαρίνου. Είμαστε και στα τελευταία στάδια της σχετικής μελέτης για την καλύτερη αξιοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, αεροδρόμιο το οποίο απολύτως δικαιολογημένα φέρει το όνομα του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, έτσι ώστε και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να περάσει ενδεχομένως από μόνο του σε μια νέα εποχή. Αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη δυναμική σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας, και οι επενδύσεις οι μεγάλες οι οποίες γίνονται σε αυτή την περιοχή αποδεικνύουν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, με διασύνδεση του τριτογενούς τομέα του τουρισμού μας με το πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά μας προϊόντα. Είναι το μοντέλο στο οποίο θέλουμε να οδηγήσουμε ολόκληρη τη χώρα, και το κράτος θα κάνει αυτό που του αναλογεί ως προς την ολοκλήρωση των κρίσιμων υποδομών εθνικού μεγέθους. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η περιφέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι απαντήσεις στο κενό. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός, ύστερα από πίεση και λόγω της πολύ ωρής αναμονής μετά από την ξαφνική αλλαγή του προγράμματος, δέχτηκε να κάνει αυτές τις δηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων, όπως και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, επήλξε το εγκόμιο, πετώντας παράλληλα και τον μπαλάκι των ευθυνών στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και την Περιφέρεια για την πορεία των μεγάλων έργων. Θέλω να επαναλάβω τη μεγάλη εμπιστοσύνη που έχω συνολικά στο αναπτυξιακό δυναμικό της Πελοποννήσου. Η χώρα μας, καθώς η πανδημία φτάνει στο τέλος της, γυρνάει πια σελίδα. Η ανάπτυξη με πολλές και καλές θέσεις εργασίας θα είναι το μεγάλο ζητούμενο των επόμενων ετών. Η χώρα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία σε πολλαπλά επίπεδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, ήμασταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε την πρόταση για τους νέους πόρους, πολλοί εκ των οποίων θα τους διαχειριστούν και οι περιφέρειες. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας μας, για το μέλλον της Πελοποννήσου. Ελπίζω σύντομα και πάλι να μπορέσω να σε επισκεφθώ και κάθε φορά να διαπιστώνω την πρόοδο στα σημαντικά έργα τα οποία προχωρούν, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, μας αρέσουν τα έργα, μικρά, μεσαία και μεγάλα, πάντα προς όφελος των πολιτών, πάντα για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Νωρίτερα, άλλωστε, στη διάρκεια αυτής της τετράλεπτης συνομιλίας που είχαμε με τον Πρωθυπουργό, είχε προηγηθεί και το εξής. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου γίνεται πραγματικά μια σπουδαία δουλειά και θέλω να συγχαρώ προσωπικά τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο εξάλλου έχω μια πολύ τακτική επικοινωνία για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στην Πελοπόννησο. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα και τα εθνικά θέματα κυριαρχούν στην ατζέντα στο φόντο των νέων προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας στην Κύπρο. Άκρως χαρακτηριστική η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του Μεσίνιου, Αντώνη Σαμαρά, με το μήνυμα πως ο Ατήλας είναι ξανά εδώ. Η παρουσία και οι δηλώσεις του Ερντογάν στην κατεχόμενη και μαρτυρική Κύπρο αποτελούν μια πρωτοφανή πρόκληση για τον πολιτισμένο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως και ένα ηχηρό μήνυμα στον Ελληνισμό. Ο Ατήλας είναι ξανά εδώ. Η Δύση παρακολουθεί τον εισβολέα, τον καταπατητή, τον ένοχο για εγκλήματα πολέμου, τον πειρατή του διεθνούς δικαίου, να ανακοινώνει με περισσό θράσος τις αποφάσεις του για το κατεχόμενο τμήμα μιας ανεξάρτητης χώρας, κρατούς μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των διεθνών οργανισμών, αδιαφορώντας για όλους και για όλα, ευτελίζοντας το ρόλο τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις ακόμα και του ΟΗΕ. Και ο Ελληνισμός σε Κύπρο και Ελλάδα συνειδητοποιεί ότι παρά τις προσπάθειες κατευνασμού, παρά τις προσδοκίες για ήσυχο καλοκαίρι, ο Ερντογάν απτόητο συνεχίζει να επιχειρεί την επιβολή κυριαρχίας. Δεν κάνει πίσω στον αναθεωρητισμό του. Δεν εγκαταλείπει ούτε μέρα τις προσπάθειες για νέα τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Και ήδη επιχειρεί να νομιμοποιήσει παλιά τετελεσμένα στην Κύπρο. Τον ζητά να αναγνωριστεί από τους Ελληνοκύπριους το ψευδοκράτος, με αντάλλαγμα το 3,5% της αμοχώς του. Είναι φανερό ότι δεν αρκούν πια ούτε οι συστάσεις και η έκφραση ανησυχίας των φίλων και εταίρων, ούτε η πολιτική ισών αποστάσεων κάποιων παραδοσιακών μας συμμάχων. Αλλά είναι εξίσου φανερό ότι είναι ώρα να ενεργοποιήσουμε αποφασιστικά την αποτρεπτική μας πολιτική, κινητοποιώντας το έπακρο τις διμερείς και περιφερειακές μας συμμαχίες.
Είναι ώρα να εκφράσουμε σειρά εγχώριων αλλά και διεθνών πρωτοβουλειών σε ανώτατο επίπεδο, καθιστώντας απολύτως σαφείς και απαραβίαστες τις εθνικές μας κόκκινες γραμμές. Και βεβαίως, όσο ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει απτόητος στην πολιτική του, ο επίσημος διάλογος μαζί του δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν μπορούν να είναι εχμάλωτες των τουρκικών προκλήσεων και απειλών. Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν μπορούν όμως να είναι ούτε και εχμάλωτες μικρών ομάδων πίεσης που προωθούν συστηματικά την πολιτική της αποδοχής τετελεσμένων, του κατευνασμού και της υποταγής. Κύπρος και Ελλάδα μαζί είναι εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για τη Δύση, θυμίζωνα περιοχή. Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ αχίλιος πτέρνα για την Ελλάδα. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, της ψυχής μας και της ιστορίας μας. Εκεί κρίνεται ο διεθνής ρόλος της χώρας και η ασφαλειά μας. Στην Κύπρο σήμερα χτυπάει η καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Αυτή ήταν η ξεχωριστή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά και με αυτή θα ξεκινήσουμε έτσι τον σχολιασμό της απόψινή μας κουβέντας μαζί με τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θανή. Στέκομαι σε αυτό γιατί τα εθνικά θέματα πάντα μας πονούν. Και το ζήτημα της Κύπρου ξέρουμε πολύ καλά πόσο είναι συνυφασμένο με την ελληνική ιστορία και πορεία. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η παρέμβαση, θα πω, του Αντώνη Σαμαρά. Επειδή καιρός φαίνει τα λάχανα και τα παραπούλια είναι εδώ, είδαμε ότι τόσο καιρό ακολουθούσαμε μια πολιτική κατευνασμού που δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ερντογάν από αυτήν. Μόνο κάτι μηνύματα του στέλνουμε και κάτι σημειώσεις. Κάτι μηνύματα, κάτι σημειώσεις και κάτι υποτίθεται διαβήματα και τέτοια πράγματα. Καταρχήν ο Σαμαράς ξανά μια φορά χτυπάει για τα εθνικά θέματα, μιλάει για τα εθνικά θέματα έξω από τα δόντια. Έχει δείξει, όπως το ξέρουμε πάρα πολλές φορές, ότι στα θέματα αυτά δεν σκόνει μίγα στο σπαθί του και για κάποιους τα έχει πληρώσει και τα θέματα αυτά. Για κάποιους, για τα θέματα αυτά τα εθνικά, έχει πληρώσει και την Προεδρία της Δημοκρατίας τώρα, έχει πληρώσει και ένα σύστημα το οποίο κατά κάποιο τρόπο το πίεζε να τον έριξουνε, όπως και τον έριξαν, προκειμένου και κάποια συμφέροντα βέβαια, προκειμένου να μην μπορέσει να υπογράψει κανένας για τους ομάδες, δεν θα υπέγραφε ποτέ αυτά τα θέματα που είναι. Χωρίς να θέλω να μειώσω τον κύριο Μητσοτάκη ή τίποτα. Απλά ότι αυτά τα πράγματα τα οποία υπέγραψε ο Τσίπρας και υπέγραψε ο Μητσοτάκης ή αυτά τα πράγματα που πάει να υπογράψει ο Μητσοτάκης, δεν θα τα υπέγραφε ποτέ ο Σαμαράς. Και κάποιοι λένε ότι αυτά τα πράγματα του στοιχήσαν αυτές οι αποφάσεις οι οποίες θα μπουν και στο μέλλον και έχουν δρομολογηθεί, του στοιχήσαν και όλες αυτές τις θέσεις που έχει. Άλλωστε, ο Σαμαράς το έχει πει και πάρα πολύ καλά πολλές φορές, ότι και το Μακεδονικό τότε, από τότε που έγινε η ιστορία με τα Σκόπια, του στήχησε τόσα χρόνια σπίτι του και έγινε το ταβάνι. Την πολιτική. Ναι, αυτές είναι απόψεις του, αυτές είναι απόψεις του πρώτα απ' όλα και σαν Έλληνας, οι οποίες νομίζω ότι υιοθετούν πάρα πολλοί Έλληνες. Και έχω ξαναπεί, εμένα προσωπικά, ότι κάποια πράγματα τα οποία έκανε, τα πολλά πράγματα που έκανε ο Τσίπρας, ο καθοριστικός ρόλος που έπεσε ο Τσίπρας ήταν το Μακεδονικό. Έχω κάνει, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, και εγώ και ο Χρήστος ο γιος μου, έχουμε κάνει άπειρες μεταδόσεις στο Σύνταγμα. Αυτό πράγμα που έγινε τότε με την ιστορία αυτή, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Τόσο κόσμο και που ήταν και με πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας έπεσε από τα εθνικά θέματα. Και βέβαια τα 35 δις τα οποία κράτησε μια αριστερή κυβέρνηση στο ταμείο, αυτό που έλεγε. Γιατί αλλιώς, αν δεν ήταν το εθνικό θέμα, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα ακόμα. Και αυτό το πράγμα τώρα, τα εθνικά θέματα, αν θα πάνε, φοβάμαι ότι αν θα πάνε να υπογράψει ο κ. Μητσοτάκης τα υπόλοιπα, δηλαδή συμφωνία των Πρεσπών, κάτι δεν ξέρω τι πάνε να γίνει με την Κύπρο, δεν ξέρω τι πάνε να γίνει με το Αιγαίο, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αυτά τα θέματα θα τον συμπαρασύρουν κακά τα ψέματα. Σε μια κατρακύλα. Γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, μπορεί να μην λέει να περνάω καλά, να κάνω, να φτιάχνω. Δεν θέλει κανένας βέβαια να κάνει πόλεμο. Δεν θέλει κανένας να κάνει πόλεμο. Αλλά δεν θέλει κανένας να έχει μια υποχωρητική στάση. Αυτό ακριβώς. Αλλά το εθνικό. Το εθνικό φρόνημα το έχει πολύ ψηλά. Το λέω και να τριχιάζω σε πολλούς Έλληνες. Ιδιαίτερα να πάτε στους ομογενείς στο εξωτερικό, οι οποίοι κακά τα ψέματα έχουν φάει από τους πολέμους που ξεκίνησαν τότε. Από τον εμφύλιο μετά που έγινε στην Ελλάδα και πήγαν όλοι μετανάστες στο εξωτερικό. Αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν κακά τα ψέματα στον πόλεμο, όλοι είχαν κάποιον νεκρό, όλοι είχαν κάποιον άνθρωπο. Στα βουνά της Αλβανίας, στα βουνά της Βουλγαρίας, στα βουνά παντού, όλοι που γίνονταν πολέμοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλοι αυτοί οι οποίοι θυσιάστηκαν, δεν πρέπει να θυσιάστηκαν τσάμπα. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν θυσιάστηκαν τσάμπα για εμάς εδώ τώρα, οι οποίοι να πάμε να πίνουμε το φέρντο τον καφέ μας, να πάμε να γυρνάμε στην παραλία και να γυρνάμε και να κοιμόμαστε και να βλέπουμε κάθε μέρα τηλεόραση, τον πόλεμο από τηλεόραση και να σκοτώνει το κόσμος. Εδώ θα πρέπει να αντισταθεί η Ελλάδα.
Θα πρέπει να αντισταθεί η Ελλάδα και δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα οι στρατιωτικοί αναλυτές και όλα αυτά τα πράγματα και οι πολιτικοί αναλυτές μπορεί να κρίνουν καλύτερα και την επιστολή του Σαμαρά και όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται. Δηλαδή ο Καλεδρίτης θα μπορούσε να μας πει περισσότερα πράγματα ή κάποια άλλη. Αλλά εγώ μιλάω σαν απλός Έλληνας. Βοηθούν τέτοιο είδος παρεμβάσεις. Εγώ μιλάω σαν απλός Έλληνας. Ναι, μιλάω σαν απλός Έλληνας ότι μην χάσουμε το θέμα, δηλαδή μην χάσουμε το θέμα της αυτοτητάς μας. Ήδη πολεμάνε να μας πάρουν. Τα τρία θέματα, δηλαδή πατρίς, στρατιωτικής οικογένεια ήταν η Ελλάδα. Αυτή κράτησε την Ελλάδα όρθια τόσα χρόνια. Τώρα από εκεί πέρα, άμα τα ξεφτυλίσουμε όλα και είμαστε στο βωμό του Φρέντο, του voice noise, πώς τα λένε το voice και όλα τα τηλεπαιχνίδια, τα reality και τα fame story και τέτοια πράγματα, από εκεί πέρα είμαστε άξιοι στίχης μας. Και άμα δεν μάθουν τα παιδιά μας και ιστορία. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουν και από την αρχαία Ελλάδα, να μάθουν τι γίνεται και να φτάσουμε στη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πεθάναν. Σκοτώθηκαν. Θυσιάστηκαν. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, προχτές που ήθελα να σου πω, συγγνώμη σε διακόπτω, Θέμη. Αυτό μου έκανε εντύπωση ότι προχτές στην έκθεση που πήγαμε για τους πολεμικούς εξοπλισμούς στην ΤΕΦΕΑ, εκεί που ήταν και αυτοί, αυτά τα περίπτερα που είδα όλα είχαν όλα πυράβλους. Πουλάγανε πυράβλους. Δηλαδή πουλάνε, δηλαδή εκεί γίνει να πάνε οι εταιρείες να ψωνίσουν ή να σκοτώνουν τους ανθρώπους. Παζάρια πολέμων. Δηλαδή τι πιο μεγαλύτερο, τι πιο γελιότητα είναι σε αυτό το πράγμα. Εκεί όλα τα περίπτωρα, δηλαδή όλα. Δηλαδή γέμισε ο τόπος. Δηλαδή, στο τέλος θα πουλάνε τους πυράβλους, θα τους παίρνουμε σπίτι μας. Δηλαδή πουλάνε το θάνατο. Πουλάνε το θάνατο, δηλαδή. Έχω πραγματικά έμεινα άναυδος, δηλαδή και πραγματικά. Εξεπλάγει μου όλη αυτή την ιστορία. Παρόλο τη φαντασμογορική, όπως το είδες που είχε το. Είχε πολλά. Πάντως, εγώ στέκομαι περισσότερο στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, γιατί οι αναφορές του ήταν άκρως χαρακτηριστικές, ήταν και κέραιο το σημείο, ήταν και αυτά που εξελίσσονται τις περισσότερες φορές και που πάμε να τα κρύψουμε κάτω από το χαλί μπροστά σε όσο συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κρύψει ούτε το θέμα της Κύπρου, ούτε το θέμα της Μακεδονίας. Και είναι μπροστά μας και τα δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί οι διεθνείς οργανισμοί τις περισσότερες φορές σιωπούν. Εδώ από ψηφίσματα έχουμε χορτάσει, όπως είπαμε και στην αρχή, αποφάσεις εκείνο το να τ' άλλο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτική αυτή των ίσων αποστάσεων δεν βολεύει την χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ο χειρότερος εχθρός του Σαμαρά, θα σου το πούμε δύο κουβέντες, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι κατακυρώνεται ότι είναι Έλληνας με μεγάλα γράμματα, πατριώτης και το κυριότερο απ' όλα αγαπάει την πατρίδα του παραπάνω από τον εαυτό του. Και όταν λέω την πατρίδα του, γενικά την πατρίδα του. Και ειδικά και τη Μεσσηνία. Θα τα πούμε τώρα. Αυτό και η ιστορία. Πάμε λίγο στην επίσκεψη τώρα του Πρωθυπουργού. Με αρκετά μηνύματα, κυρίαρχα για τον πρωτογενή τομέα. Τα στοιχήματα και οι προσδοκίες μετατίθενται λίγο για το μέλλον, υπό την έννοια ότι περιμέναμε λίγο περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις. Μείναμε φυσικά με τις δεσμεύσεις για το Καλαμάτα Ριζόμυλος, έτσι όπως μας τις ανέφερε στις αρχές της εβδομάδας, και για το αεροδρόμιο, ότι τρέχει μια διαδικασία. Θα περιμέναμε σίγουρα, επαναλαμβάνω, περισσότερο, υπό την έννοια ότι περιμέναμε να ακούσουμε και μια σειρά από έργα που έχουν να κάνουν με την Πελοπόννησο, τη Μεσσηνία, τους άλλους νομούς που μείνανε απ' έξω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι επάρκεια αυτό και κυβερνητική επάρκεια στο να παρουσιάσει έργο. Πάντως είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αρχίσει να εξετυλίγει το πλαίσιο του τι κάνει μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω για ένα θέμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις πολιτικές, το οποίο είναι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Με κανιά βαριά κουβέντα και θα αρχίσει να φωνάζει πάλι. Απλά θα το χαρακτηρίσω τελείως ατυχές. Το θέμα του κόστους. Το οποίο στήχησε αυτή η περίοδο αυτού του Πρωθυπουργού. Κάποιοι στο κόστος αυτό το οποίο έβγαλε η περιφέρεια είπαν ότι πληρώθηκε το κόστος Αλβαρίνο. Αυτά είναι φαντάσματα, είναι ψέματα και είναι φτηνή πολιτική η οποία κάνει για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Φτηνή πολιτική. Αντιπολιτευτική. Ναι. Τέλος πάντων, για να ξέρει και ο κόσμος, τι γίνει. Αυτή η ιστορία η οποία έγινε, αυτό το θέμα το οποίο έγινε, η συνδιάσκεψη η οποία έγινε εχθές στο θέατρο, στο Αποστολοπούλιο, στην Τρίπολη, τη διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και ήταν η παρουσίαση της νέας ΚΑΠ, όπως είδες, ο Πρωθυπουργός. Έκανε ένα χαιρετισμό και τοποθέτησε 2-3 πράγματα. Δεν ήταν παρουσιάσει τίποτα ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Εθνικής Γεωργικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός, το έκανε και οι υπόλοιποι γραμματείς και φαρισαίοι και το ένα και το άλλο που ήταν εκεί πέρα. Αυτό το θέμα πληρώθηκε όλη αυτή η ιστορία, για να ξέρουν και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί κάποιες θα τα πω και παραπέρα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι θέλουν. Αυτή η ιστορία όλη
τεχνικά πιο ωραία για του τεχνικού που είμαστε εμεί εκεί πέρα πολύ ηχητικά. Αυτά πράγμα, όλα αυτά τα πράγματα ήταν 917.000. Συν το ΦΠΑ πήγε 21. 17.000 ήταν αυτό που ήταν πολύ μικρό το κόστο. Γιατί σε πληροφορώ ότι μα πίεσε ο Νίκα, μιλάμε, λε και είναι το μαγαζί να μα κάνει εκπτώσει τώρα σε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτή η ιστορία τώρα, όλο αυτό το πράγμα που έγινε, μεταδόθηκε σε όλους τους αγρότες όλη την Ελλάδα, σε όλα τα κανάλια σε όλη την Ελλάδα, τα επαρχιακά κανάλια και πήρε και η ΕΡΤ αυτά που ήθελε και τον Πρωθυπουργό. Αν το μετέδιδε η ΕΡΤ, γιατί κάτι γράψανε, ότι αυτό πρέπει να το μεταδώσει η ΕΡΤ. Αν το μετέδιδε η ΕΡΤ, η ΕΡΤ δεν μεταδίδει ότι σκάπια αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει κάποια διασκέψη, έχει γίνει στη Λάρισα, έχει γίνει και στην Κρήτη. Mm-hmm. Δεν μετέδωσε τίποτα ποτέ κανένα. Η ΕΡΤ το μεταδίδουν. Αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες και όλα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες σε αυτό το θέμα. Αν μετέδιδε η ΕΡΤ οτιδήποτε, θα μετέδινε μόνο την ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία και την πήρε η ΕΡΤ, μόνο την ομιλία του, τα 3-4 πράγματα μήπως θα χρησιμοποιήσει για το ρεπορτάζ. Δεν μετέδωσε η ΕΡΤ ούτε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό προς διευκρίνηση αυτών οι οποίοι κακά τα ψέματα έχουν μάθει. Μιλάμε στη λασπολογία, είναι άσχετοι και το κυριότερο απ' όλα είναι κακόψυχοι. Είναι και κακοπροαίρετοι που πάνε να κάνουν κριτική τώρα απέναντι στις δουλειές των αλλών. Οι οποίοι είναι τεμπέλιδες και δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Και οι οποίοι κάποιοι είναι και αυτοδιοικητικοί. Θέλω να λέγονται και αυτοδιοικητικοί. Ένας κορκόδηλος εκεί που μας έκανε, πώς το λένε, και κριτική. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία. Δηλαδή, και καταλήγω και λέω. Αν δεν το έδειχνε αυτό το πράγμα, αν το βλέπανε οι αγρότες, αν δεν υπήρχε αυτή η συνδιάσκεψη, ποιος θα ήξερε τι γινότανε με την κάπη, ό,τι γίνεται. Τώρα, αν βγήκαν νοήματα ή δεν βγήκαν νοήματα. Το κρίνουν οι αγρότες. Το κρίνουν οι αγρότες και είναι δικά τους. Είναι θέμα πολιτικής. Τι είπε ο Λιβάνος, δεν είπε για τη σταφίδα, δεν είπε για το ένα, δεν είπε για το άλλο, δεν ξέρω τι είπε. Αυτά είναι θέμα δικά τους και πρέπει να του κάνουν κριτική σε αυτά τα θέματα. Γιατί και εγώ είμαι μαζί τους. Και το έχουμε πει ιδιαίτερα εμείς πάρα πολλές φορές. Το τι κριτική δελτίο. Έχουμε ασκήσει και στον ίδιο τον Υπουργό, νομίζω ότι. Στον Υπουργό για τα θέματα για το ΠΟΠ Καλαμάτας και για τις πατάτες και ιδιαίτερα για τη σταφίδα. Τώρα, γιατί εμείς είμαστε με το μέρος του κόσμου, το μέρος των αγροτών, δεν είμαστε με το μέρος των 2-3 εμπόρων οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Είδαμε και την αναθεώρηση της στάσης που υπήρξε από τον κύριο Λιβανό, ο οποίος μπορεί να σου πω ότι παρά τα όσα έχουμε πει, η παρουσία του και στη Μεσσηνία και στην Τρίπολη έδειξε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να συζητήσει με τους αγρότες. Ναι. Το έκανε και για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας και με τη σταφίδα και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του τόπου. Αυτό θέλω να πω τώρα και αυτή τη στιγμή η πολιτική κριτική η οποία γίνεται για το θέμα αυτό, για το θέμα της αυτής, είναι τελείως άσχετη και άστοχη. Τελείως δεν ξέρει κανένας τι είναι, γι' αυτό και εξηγώ τι είναι αυτά τα. Mm-hmm. Πώς είναι αυτό όλο το. Της παραγωγής. Ναι, της παραγωγής όλη αυτή η ιστορία. Όπως αν θέλω να κάνω κριτική για την περιφέρεια, για να σου πω τι γίνεται, για να λέμε και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, θα πρέπει να κάνω κριτική στην περιφέρεια σε αυτό που ο κύριος Νίκας. Σε αυτό που ο κύριος Νίκας, σε τι δηλαδή. Στα 40 χιλιάρικα και στα 10 χιλιάρικα και στα αυτά τα χιλιάρικα που ήταν να δώσει στους επαγγελματίες που είπε όποιος κάνει έτσι σε τρεις μέρες παίρνει τα λεφτά. Και κάποιοι έχουν κάνει έτσι από τις 25 Ιουνίου και δεν έχουν πάρει ακόμα τα λεφτά. Και θα σου προσθέσω εδώ ότι κάποιες άλλες περιφέρειες βγάζουν και άλλα προγράμματα τώρα. Αυτό ακριβώς. Αυτά κύριε Περιφερειάρχα πρέπει να δείτε. Αυτά πρέπει να δείτε και αυτό εδώ πρέπει να υπάρχει. Δεν έχει πληρωθεί ο κόσμος ακόμα από αυτά τα λεφτά που είπατε για την ενίσχυση των επιχειρηματιών. Που φωνάζουν, νομίζω πρέπει να μιλήσουν και τα επιμελητήρια επιτέλους. Και να μην κρύβονται, φοβούνται τον κύριο Νίκα, να μιλήσουν τα επιμελητήρια, να πούνε ότι δεν έχει πληρωθεί κανένας. Εμάς σας παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα πάρα πολύ. Καθημερινά. Καθημερινά πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχει πληρωθεί κανένας. Εδώ δεν ξέρω ποιος φταίει. Φταίει ο Ψαράκης, φταίει το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω ποιος φταίει, ο ΤΑΔΕ ή η ΤΑΔΕ, ποιοι είναι εκεί πέρα. Το θέμα δεν έχει πληρωθεί κανένας. Και είπατε ότι σε τρεις μέρες, όποιος κάνει αίτηση και είναι τα δικαιολογητικά καλά, θα πάρει τα λεφτά του. Εδώ πρέπει να πάμε τρεις μήνες στο τέλος. Δύο μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει από τις 25 Μαΐου έτσι. Δεν λέω για αυτούς μες στον Ιούνιο και δεν έχουν πάρει ακόμα τα λεφτά τους και τελειώνει ο Ιούλιος. Πότε θα τα πάρουν στην επόμενη λοιπόν, πανδημία, εγώ θα. Αυτό θα πρέπει να κοιταχτεί καλά. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα. Η επίσκεψη του κύριου Πρωθυπουργού, οπωσδήποτε τιμά τη Μεσσηνία επίσκεψη του κύριου Πρωθυπουργού και για οποιονδήποτε Πρωθυπουργό. Τιμά τη Μεσσηνία. Ο θεσμικός δρόμος ενός πρωθυπουργού να γυρνάει εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης γύρισε όλες τις παραγωγικές μονάδες, γύρισε πάρα πολλά αυτά τώρα. Μερικούς αρέσουν, μερικούς δεν αρέσουν. Αυτά που πήγαν εκεί πέρα ήταν σε κάποιους, ήταν άστοχοι εκεί που πήγε. Δεν μας πειράζει, γίνεται. Πάντως γύρισε κάποια πράγματα. Γύρισε κάποιες αυτές, οι οποίες καλό είναι αυτό να βλέπει και τον τόπο από κοντά. Όπως καλό ήταν που είδα και το φράγμα.
των φιλιατρών, το οποίο είναι γεμάτο νερό και δεν μιλάει κανένας. Το φράγμα, το οποίο τότε κάποιοι το βάλανε, θυμάσαι, πάρα πολύ καλά, και χειροκρότανε ο Τατούλης από κάτω, θα φτιάξει το φράγμα των φιλιατρών. Τον είχαν μπερδέψει τον κύριο Τσίπρα και χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω και δεν του λέγανε ότι το φράγμα είναι έτοιμο και είναι τα δίκτυα. Τα δίκτυα είναι από τότε. Γι' αυτό ερωτώ, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα. Το είδατε εκεί. Αυτός ο οποίος σας πήγε εκεί πέρα, που πήγανε, μάλλον αυτοί που σας πήγανε εκεί πέρα, σας το έδειξαν. Νομίζω ότι ο κύριος Νέζης σας πήγε εκεί, ο οποίος έπαιξε και πρωταρχικό, ο Θανάσης ο Νέζης, πρωταρχικό ρόλο στην επίσκεψη. Και έδειξε ότι άτυπα είναι ο Μεσσηνιάρχης. Ή το θέλουν κάποιοι ή δεν το θέλουν. Δίπλα στο πλευρό του Πρωθυπουργού και μέσα στο αυτοκίνητο του Πρωθυπουργού, ο οποίος το εξηγούσε τα πάντα και τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ αναρωτιέμαι. Οι βουλευτές δεν έχουν κάνει τίποτα, τι έσασε. Δηλαδή το φράγμα αυτό μπορεί να μην ήρθατε εκεί πέρα. Δύο-τρεις φωτογραφίες να σας δείξουν οι βουλευτές πέρα από τις φωτογραφίες σας. Οι βουλευτές μας να σας πούνε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο το φράγμα αυτό. Να γίνουν τα δίκτυα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει ενημέρωση, τίποτα. Δεν μιλάτε, μόνο φωτογραφίες έρχονται και βγάζουν στο μαξί μου και φεύγουν μετά. Αυτό μου έδειξε εμένα, ναι, η κατάσταση και στους απλούς πολίτες. Η κατάσταση η οποία επικράτησε κατά την αύξηση του Πρωθυπουργού που γύρισε γύρω-γύρω. Το 2021. Το φράγμα έχει ολοκληρωθεί από το 2017, για όσους γνωρίζουν πρόσφατα πράγματα. Ήταν καταλυτική παρέμβαση και νωρίτερα του Αντώνη Σαμαρά για να ξεκινήσουν, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Και το 2019 είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να γίνουν τα δίκτυα. 19 και τώρα έχουμε 21. Λένε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ο Θεός να το κάνει, θα έχουμε τη δημοπράτηση των δικτύων και μέσα στο εξάμηνο του 2022 θα ξεκινήσει η κατασκευή. Ας το ελπίσουμε. Ναι, ναι. Για το νερό θα ξεκινήσει από μόνο του, να το πω απλά, και θα πάει μόνο του. Ήδη ξεκινήσει το νερό. Και μια και είπες για τον Σαμαρά, να δώσω μια και μια αυτή η οποία με πίκρανε, σαν άνθρωπο, όχι σαν τίποτα άλλο, όχι σαν φίλο του Σαμαρά, σαν άνθρωπο του Σαμαρά. Σαν άνθρωπο, όχι σαν φίλο του Σαμαρά ή οτιδήποτε, ή γνωστό του, είδα πάρα πολλούς οι οποίοι. Σαμαρόφρονες εννοείς. Σαμαρόφρονες, ωφελημένοι από το Σαμαρά. Ωφελημένοι από το Σαμαρά. Πάρα πολλοί. Και αυτοδιοικητικοί και επιχειρηματικά και το ένα και σε προσωπικό επίπεδο και το ένα και το άλλο. Οι οποίοι κακά τα ψέματα τον ξεχάσανε με τη μία και κάνανε υποκλήσεις. Βέβαια να κάνουν υποκλήσεις θεσμικά στον Πρωθυπουργό. Αλλά όχι να κάτσω και στα τέσσερα. Γιατί μόνο εκεί δεν κάτσανε. Λοιπόν, αυτή η εικόνα δείχνει την αφιλία καταρχήν της πολιτικής. Τελικά, αυτό που λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι άφιλοι, ή μάλλον οι περισσότεροι πολιτικοί ή όλοι οι πολιτικοί, δεν ξέρω, όπως θέλετε πάρετε το, ισχύει, για να ξέρουν και εμείς τι γίνεται. Λοιπόν, άκουσα ανθρώπους που λένε πρώτη φορά ήρθε πρωθυπουργός, ζει στα χωράφια μας και το ένα και το άλλο και τέτοια πράγματα για αυτά. Ρε παιδιά, σου αρέσει κάθε μέρα στα χωράφια σας, κοιτάλε. Πού ήταν, αλλού. Ή πώς δεν πιστέψατε ποτέ ότι ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός. Εγώ από αυτό που έχω να πω είναι ανθρώπους κολλητούς του Σαμαρά, οι οποίοι κακά τα ψέματα πέσανε στα τέσσερα. Να σου το πω, Θέμη, τώρα μιλάμε, παρόλο που είναι η αυτή τώρα. Ναι, λέω τώρα. Και σε πολλά εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Και οι οποίοι είναι υπεροφελημένοι σε αυτό το πράγμα. Το μόνο που έχω να πω είναι ντροπή του ανάνθρωποι. Ντροπή του ανάνθρωποι, για τον Σαμαρά, για οποιοδήποτε Σαμαρά. Και για αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν εξυπηρετήσει άλλοι και τέτοια. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάντια της πολιτικής. Αλλά, από ό,τι βλέπετε, ούτε ο Σαμαράς δεν πέθανε. Γι' αυτό, βάλτε το στην πίσω πλευρά του μυαλού σας. Λοιπόν, θα δούμε και την πίσω και την μπροστά πλευρά σε λίγο καιρό. Και δεν είναι εύκολο να πεθάνει. Λοιπόν, πολιτικά εννοώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι κακά τα ψέματα γύρισε όλη τη Μεσσηνία προς τιμήν του. Εξεπλάγιν έμαθα με το εργοστάσιο, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που κάνατε εσείς, αλλά και στα πηγαδάκια. Με διαχείριση των απορριμμάτων, με διαχείριση των αποδημάτων, του έκανε πάρα πολύ μεγάλη καλή εντύπωση. Νομίζω ότι ήταν ο κύριος Αγραφιώτης από τα στελέχη εκείνα που έλυσε όλες τις απορίες του Πρωθυπουργού. Ο Αγραφιώτης και ήταν και πολύ συγκεκριμένος και πολύ αναλυτικός. Δηλαδή, έδωσε στον Πρωθυπουργό να καταλάβει μέχρι και το τελευταίο πράγμα ότι γίνεται. Και είδε ότι πραγματικά γίνεται μια τεράστια, πάρα πολύ καλή δουλειά, οργανωμένη, σε στήλο όπως είχε κάνει η Τέρνα και στην Ήπειρο, και δεν πρόκειται να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον να λυθεί το θέμα των σκουπιδιών, το οποίο βασανίζει και ταλανίζει τόσα χρόνια την Πελοπόννησο, όπως το είπε και ο Περιφερειάρχης, ταλανίζει τόσα χρόνια την Πελοπόννησο, και το κυριότερο απ' όλα να σταματήσει και αυτή η μαφία των σκουπιδιών με τα λεφτά κάτω από το τραπέζι. Κάποιοι άλλοι χώνουν εκεί με δικά του μηχανήματα, ξέρουν αυτοί που μας βλέπουν τώρα, παίρνουν τα λεφτά από το Δήμο
Και τον έχουμε πει καταγγελίες τέτοιες από τους Δήμους και πάνε και χώνουν με δικά τους μηχανήματα τα σκουπίδια. Εδώ στη Μεσσηνία. Ξέρουν αυτοί, μας βλέπουν τώρα, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια αυτά. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι. Δεν κερδίζει κανένα, θα κερδίσει τα λεφτά. Ορίστε, για σε κλειστές κοινωνίες όλα μαθαίνονται. Όλα μαθαίνονται. Και αυτό που θέλω, και αυτό που θέλω να σου καταλήξω πάνω σε αυτό το θέμα, ενημερώθηκε για όλα τα θέματα του νομού. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Ότι κάτι θα γίνει σε όλα τα θέματα. Είπε και αυτό που είπε με το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Το έχει ξαναπεί το, και δεν του είπε κανένα τίποτα. Τότε με το, εδώ στην παρουσία στο εκδοτικό στον Αβάρνη. Κάποιου του κακοφάγει γιατί δεν επισκέφθηκε την πρωτεύουσα τη Καλαμάτα και εμένα μου κακοφάγει. Αλλά νομίζω ότι, ότι αυτό το πράγμα θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο για, για επίσκεψη μέσα στην Καλαμάτα. Αλλά αυτό το πράγμα. Αν πάμε σε εκλογές θα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό το πράγμα το οποίο ξεκαθάρισε και το οποίο έδωσε κερδισμένο σε όλη την υπόθεση νομίζω ότι ήταν ο κύριο Νίκα. Ξεκαθάρισε τη στήριξή του τον κύριο Νίκα. Ξεκαθάρισε. Στον Περιφερειακή αυτή και είπε ότι. Ικανοποιημένος αυτό ήταν, από την δηλαδή, απόδοση και το έργο της Περιφερειακής Αρχής ήταν. Ναι, ναι, λες και κατέβηκε να στηρίξει τον κύριο Νίκα. Εγώ στο λέω δηλαδή έξω. Κάλυψε όλο το προηγούμενο χαμένο έδαφος, αν το θέλει. Ναι, αυτό το θέμα. Νίκας. Τώρα, αυτό το πράγμα είναι σε απάντηση. Σημαντικό. Αυτό πράγμα είναι σε απάντηση κάποιον που τον ρωτήσαν, που του ρώτησε ο κύριο Νίκα, κάποιοι που τον ρώτησαν, αν είσαι, του λέει ξανά υποψήφιο. Και είπε, δεν ξέρουμε σε 2,5 χρόνια αν έχουμε πεθάνει. Μπορεί να έχω πεθάνει. Από ό,τι φάνεται, πρέπει να παρακαλάνε να πεθάνει. Από ότι αυτή που είναι το τέτοιο, όσο και μακάβριο και να είναι αυτό το πράγμα, από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η ιστορία. Εκτός και δεν θέλει να ξαναβάλει ο κ. Νίκας σε αυτό το θέμα. Οπότε τις εκκλησίες και τα πανηγύρια και τις επισκέψεις γύρω-γύρω που κάνει ο πρώην εκεί με τους κορκόδηλους και τέτοια πράγματα εκεί σε κατεκκλησίες γιατί έμαθα σήμερα δεν κάνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω να τα κοιτάξει ακόμα καλύτερα και να καταλάβει ότι πλέον αποτελεί παρελθόν. Από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Κάτι μας έχεις από τον πολιτισμό. Από τον πολιτισμό. Ένα πράγμα που θέλω να πω με το φεστιβάλ χορού που θα μου επιτρέψεις να σου πω γιατί προτές ήμουν στην πλατεία και κοίταξα το θέμα και με πιάσανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και καθόμουν και έπαιρνα ένα καφέ στην πλατεία και γύρισαν πάρα πολύ και δεν οφείλω να το πω δηλαδή. Γιατί κατά ψέματα εκφράζουμε και την άποψη του κόσμου, δεν εκφράζουμε την άποψη μόνο των ειδικών. Αυτή η ιστορία με το φεστιβάλ χορού το οποίο στοιχίζει τόσα πολλά λεφτά κάθε χρόνο. Νομίζω, μια άποψη δική μου, βέβαια είναι για τους ειδικούς αυτό το πράγμα. Μια άποψη δική μου νομίζω ότι θα ήταν καλό να ήταν για τόσα λεφτά που δίνει να απευθύνεται σε πιο ευρύ κοινό. Γιατί προχτές που είδα εγώ μια παράσταση στην πλατεία, ήταν δύο άνθρωποι και ο ένας έσπρωχνε τον άλλον 20 λεπτά. Δηλαδή έσπρωχνε ο ένας τον άλλον και καθόμουν. Εντάξει, μπορεί να είναι τέχνη αυτό. Μπορεί να είναι να το κάνει σε κλειστό χώρο, να το κάνει στι Κάνε, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει στο Παρίσι, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι τιμή για την Καλαμάτα αυτό το πράγμα το Μέγαρο Χορού. Είναι τιμή το φεστιβάλ χορού για την Καλαμάτα για αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο λίγο πιο λαϊκέ και να αγγίζει και λίγο περισσότερο κόσμο. Για να το διαχωρίσουμε, είναι άλλου είδου παραστάσει οι οποίε γίνονται και που απευθύνονται στην περιπτώσει αυτέ 150-200 άτομα μπορούν να μπουν. Τουλάχιστον αυτέ που γίνονται σε δημόσιο χώρο θα μπορούσαν να είναι πιο εκλαϊκευμένε. Πιο, ή τουλάχιστον αν θα πληρώσει ένα εκατομμύριο για να εξηγούν στον κόσμο δηλαδή, τι είναι δυνατόν να μην μπορούν. Μπορεί το σπρώξιμο να είναι η όφηση τη ψυχική κίνηση κτλ. Να το εξηγήσουν. Να το εξηγήσουν στον κόσμο, αυτό λέω. Να υπάρχει κάποιο να εξηγήσει στον κόσμο. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα παράπονα δηλαδή και όλα εμένα προσωπικά με κράξανε 10 άνθρωποι που μου λένε καλά, δεν τρέπεστε, δεν λέτε τίποτα. Τι είναι αυτά μου. Και δίνουμε ένα εκατομμύριο, δίνει το κράτος ένα εκατομμύριο. Κάτι, λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Αλλά πάντως και όπως και ένας ο οποίος βγήκε αυτοδιοικητικός και δυνατός αυτοδιοικητικός, παρά λίγο να ήταν και δήμαρχος, ένας αυτοδιοικητικός ο οποίος βγήκε από τα εγγένεια, από την έναρξη του, από το κάστρο και λέει ρε παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται να δούμε γυμναστικές επιδείξεις. Σαν τσίρκο ήταν λέει. Εγώ δεν την είδα την παράσταση την πρώτη. Σαν τσίρκο μπορούσε να έχει λέει και κάτι θεμαγορευτικό. Και ερωτώ, έχουμε δώσει τίποτα λεφτά. Για τους χορούς, για την παράδοση, για την παράδοση της πατρίδας μας. Δεν έχει η Ελλάδα να δείξει παραδοσιακούς χορούς, οι οποίοι να τους βλέπουν όλος ο κόσμος, που τους βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν πρέπει και εκεί να δώσουμε ένα κομματάκι και εκεί δεν γίνει πολιτισμός. Άρρωσε ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος και είπε πολιτισμός στα και τα μπουζούκια. Έτσι και είπε ο Βαγγέλης συγχωρεμένος ο Γιαννόπουλος στα πολιτιστικά κέντρα. Είχε πει τότε που το θυμάμαι. Λοιπόν, και επ' ευκαιρία, εχθές ήταν και σήμερα είναι μεγάλη. Αυτή για ιδιαίτερα για τα πολιτιστικά κέντρα, γιατί έφυγε ο αείμνηστος και ανεπανάλητος Στόλης Βοσκόπουλος, οι οποίοι εμείς σαν πιο μεγάλοι, που ακόμα τραγουδιούνται τα τραγούδια του, οφείλουμε με σεβασμό στο πρόσωπό του, στην αξία του,
και σε αυτόν τον τρόπο που μετέδωσε για τη νύχτα, για τη όλη αυτή την ιστορία, για τα μπουζούκια, ο πραγματικά πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού και της πίστας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Άκουσαμε λοιπόν έναν ιδιαίτερο και γενικό σχολιασμό για μια σειρά από θέματα. Πάμε να επιστρέψουμε εμείς στα μηνύματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, κύριο εκείνο που είχε να κάνει με την συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Η χώρα μας, καθώς η πανδημία φτάνει στο τέλος της, γυρνάει πια σελίδα. Αυτή είναι η εκτίμηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από την Τρίπολη όπου βρέθηκε αναφέρθηκε και στην ανάγκη να προχωρήσει ο εμβολιασμός των πολιτών, εστιάζοντας όπως έκανε και στη Μεσσηνία, συνομιλώντας με παιδιά στους εμβολιασμούς των ατόμων άνω των 12 ετών. Θα ενθαρρύνω και τα νεότερα παιδιά, τους εφήβους μας, μαζί σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς τους, να κάνουν και αυτοί το βήμα του εμβολιασμού, ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και φυσικά εφόσον η Επιτροπή το εισηγηθεί, θα εγκρίνουμε και εμείς το να κατέβει το όριο του εμβολιασμού μέχρι τα 12, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες, τονίζοντας πως ό,τι αφορά στους ανήλικους δεν θα τεθεί θέμα υποχρεωτικότητας και εξέφρασε την ικανοποίησή του από την μικρή αλλά αύξηση τη συμμετοχή των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε μία αύξηση στο ρυθμό των ραντεβού που κλείνονται και από τα νέα παιδιά, τους νέους συμπολίτες μας, αλλά και από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως να είχαν διστάσει μέχρι στιγμής να εμβολιαστούν. Είναι ξεκάθαρο, έβλεπα και τα στοιχεία σήμερα με την μετάλλαξη Δέλτα, η οποία πια όπως είχαμε προβλέψει είναι ήδη κυρίαρχη στην χώρα μας, ότι όλοι οι Έλληνες είτε θα εμβολιαστούν είτε θα αρρωστήσουν. Επομένως, θα προέτρεπα πραγματικά με όσο μεγαλύτερη δύναμη μπορώ, όσο τον περισσότερο συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή όχι μόνο από το να κολλήσουν, αλλά από το να αρρωστήσουν σοβαρά. Το εμβόλιο είναι ένα θαύμα της επιστήμης, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και την ασφάλειά του και θα ζητήσω και πάλι και σε τοπικό επίπεδο να κάνουμε αυτήν την επιπρόσθετη προσπάθεια πειθούς. Έχουμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα πια στη διάθεσή μας. Αρκεί να δείτε τα στοιχεία των τελευταίων μηνών, το 99% των συμπολιτών μας μεταξύ 60 και 80 ετών που αρρώστησαν σοβαρά ήταν ανεμβολίαστοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω για το πόσο επικίνδυνο είναι, ειδικά τώρα που έχουμε τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, να παραμένει κάποιος ανεμβολίαστος. Από τον Πρωθυπουργό πάμε σε Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Βλέπουμε ότι έχουμε μπει για καλά σε ρυθμό περιοδιών από κυβερνητικά και μη στελέχη. Πριν από λίγες μέρες η κυρία Γεννήματα ήταν στην Αργολίδα. Στελέχη περιοδεύουν όλων των κομμάτων στην Πελοπόννησο. Στην Καλαμάτα θα έρθει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θα έρθει ο κύριος Χρυσοχοίδης την Τετάρτη, 28 Ιουλίου στην Καλαμάτα, προκειμένου να εγκαινιάσει την επίσημη πλέον λειτουργία του συντονιστικού κέντρου της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, που όπως όλοι γνωρίζουμε στεγάζεται στο ιστορικό Δημαρχείο και στελεχώνεται από αστυνομικούς αλλά και δημοτικούς αστυνομικούς. Να πούμε ότι με τη λειτουργία του κέντρου προσδοκάμε πάρα πολλά, Θέμη, γιατί πραγματικά πολλά χωριά του Δήμου Καλαμάτας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα παραβατικότητας, δεν αντέχουν άλλο. Το έχουν πει σε πάρα πολλούς τόνους και φυσικά το συντονιστικό κέντρο έρχεται να προστατεύσει τους κατοίκους από τις παραβατικές πράξεις. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει. Προσδοκάμε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια είναι να το δούμε στην πράξη αν θα λειτουργήσει και αν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παραβατικότητας που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δομή. Είχαμε ακούσει και για κάμερες οι οποίες θα τοποθετηθούν σε εισόδους χωριών, αν έχουν ξεπεραστεί αυτά τα προβλήματα. Και καλό θα είναι και με την παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη να δούμε και τους επίσημους δείκτες σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα της εγκληματικότητας, που σίγουρα λόγω της πανδημίας έχει μειωθεί. Ναι. Όμως υπάρχουν επιμέρους δείκτες, όπως είναι τα τροχεία για παράδειγμα, που δεν έχουν σχέση με την εγκληματικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή
διαρκώς θρυνούμε κόσμο στους δρόμους της Πελοποννήσου και αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα. Καλό είναι να τα δούμε όλα αυτά και καλό είναι να θέσουν και οι φορείς όλα αυτά τα ζητήματα που είπες. Και να πούμε βέβαια ότι τώρα τελευταία βλέπουμε περισσότερη αστυνόμευση όσον αφορά σε αλκοό τεστ, σε θέματα τέτοια. Εμφανή αστυνόμευση στους δρόμους. Είναι σημαντικό αυτό γιατί βλέπουμε ότι έχει πάει σε πόσα ρεπορτάζ πλέον με σοβαρά τροχέα. Χάσαμε, θρυνήσαμε πολλούς ανθρώπους. Βέβαια να πούμε για την παραβατικότητα. Τα χωριά δεν οπαθούν, Θέμη. Και αυτό πρέπει να επιληθεί. Ας μεταφερθεί στον κύριο Χρυσοχοίδη με τον τρόπο που πρέπει να μεταφερθεί, να μην μασάνε τα λόγια τους ούτε οι αυτοδιοικητικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε και τον Υπουργό τι έχει να μας πει για την τελευταία φορά που έχει βρεθεί στη Μεσσηνία και στην Περιφερειακή Ενότητα. Είχε πει ότι θα έρθω να παρουσιάσω τους συγκεκριμένους δείκτες. Να δούμε πόσο βελτιώθηκαν και τα πράγματα σε επίπεδο Μεσσηνίας, αλλά και κύρια πόσο έχει αυξηθεί η αστυνομική δύναμη. Έτσι. Ήταν κάτι που ήταν ένα στοίχημα. Να το δούμε αν αυξήθηκε. Να πάμε και σε ένα θέμα που ενδιαφέρει τους γονείς, γιατί έχουμε τώρα τις αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 19 Ιουλίου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων που αφορά στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2021-2022. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί την 3η 3 Αυγούστου. Η ηλεκτρονική τώρα υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑ και βέβαια να πούμε ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη και από κινητό και από τάμπλετ προκειμένου να γίνεται πιο εύκολη έτσι, η διαδικασία. Δικαίωμα τώρα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή οι άνεργες, αλλά δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και στου ΟΤΑ. Τώρα τα κριτήρια της επιλογής, το βασικότερο είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση. Συνεπώς πρέπει πρώτα να κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση για να έχουμε το εκαθαριστικό. Είναι βασική προϋπόθεση αυτή και βέβαια αν έχουμε και κατάσταση απασχόλησης. Αυτό το κριτήριο όμως δεν ισχύει για τους γονείς που έχουν αμαία. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε ξανά στα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Έχουμε πει ήδη αρκετά, θα δούμε και ένα ζήτημα που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, μέγεθος, οικονομίες κλίμακος, ποιότητα και καθετοποιημένη διαχείριση από τη φάρμα μέχρι τα απόβλητα. Συνθέτουν τα παραγωγικά στοιχήματα τις επόμενες μέρες για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Με βάση τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έβαλε το στίγμα των προθέσεων για τα όσα θα εξελιχθούν. Καταργούμε τα ιστορικά δικαιώματα. Καταργούμε τις ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά και, με συγκεκριμένα βήματα από το 2022 ως το 2026. Αυτή ήταν μία από τις πλέον σημαντικές αναφορές στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, παρουσία του Πρωθυπουργού για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πέρα από την κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων, που θα επιφέρουν μια σειρά από νέα δεδομένα και άρση ανισοτήτων, ο Σπύλιος Λιβανός αναφέρθηκε στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη στοχευμένη στήριξη των παραγωγών, στις πρακτικές που θα είναι επωφελείς για το κλίμα, στην ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, στη στήριξη των βιολογικών καλλιεργιών και προφανώς στην στήριξη σε πολλά επίπεδα όπως την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις συμβουλές και την έρευνα των αγροτών. Οι μεταρρυθμίσεις άλλωστε που αναμένονται αυτήν την περίοδο στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ είναι πολλές. Καταργούμε αδικίες και διορθώνουμε στρεβλώσεις που αφορούν σε κακοδιαχείριση επιδοτήσεων, ανισοκατανομή δικαιωμάτων, αυθαιρεσίες και ανομίες του παρελθόντος. Συνδέουμε τις ενισχύσεις με την παραγωγή και την καινοτομία. Αυτή αναμένεται να είναι η πρώτη από τις 6 συνολικά μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, θα ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις ελληνοποιήσεις και τις αθρώες εισαγωγές. Θα επιχειρηθεί η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας. Θα υπάρξει στροφή στην έξυπνη γεωργία, ενίσχυση των συνεταιρισμών και των συλλογικών σχημάτων που αποτελεί μεγάλο ζητούμενο και μια προσπάθεια για αύξηση των εξαγωγών στο πλαίσιο μιας εξωτερικής αγροτικής πολιτικής. Σχεδιάζουμε λοιπόν και εκπονούμε για τα επόμενα χρόνια ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η νέα ΚΑΠ αποτελεί για τη χώρα μας ολόκληρη μια μεγάλη ευκαιρία που θα καθορίσει την αγροτική μας οικονομία για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια.
Η εφαρμογή της θα έχει σημαντικά ωφέλη όχι μόνο για τους αγρότες και τους παραγωγούς, αλλά για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, καθώς αποτελεί μια περισσότερο δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και ευέλικτη αγροτική πολιτική. Θέτει ακριβώς τις βάσεις για τη διασφάλιση πιο υγιεινών, πιο ποιοτικών τροφίμων για όλους, τη μείωση της πατάλης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Αφού άκουσε τους πάντες χαρακτηριστικές οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην ίδια κατεύθυνση, τονίζοντας εμφατικά πως δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Είναι λάθος να βλέπουμε την κοινή αγροτική πολιτική αποκλειτικά και μόνο ως ένα κουμπαρά ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών. Είμαι απολύτως αποφασισμένος να μην επαναλάβουμε αυτή τη φορά με τη νέα ΚΑΠ τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια χρειαζόμαστε τον αγροτικό κόσμο σύμμαχο. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό θα συμβεί. Διότι συνολικά πια διαθέτουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο, το οποίο πατάει πάνω στις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, εξειδικεύεται όμως με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει ο πρωτογενής τομέας πραγματικά να γίνει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Παρόντες φυσικά και οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου και Φωτεινή Αραμπατζή. Είναι μια συζήτηση στρατηγικής για το μέλλον. Γιατί κεφαλαιώδης στόχος, όπως πολύ εύγλωτα είπε ο Υπουργός μας, της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι η ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία. Επηρεάζει το εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Επηρεάζει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και το εμπορικό ισοζύγιο. Σε 9 από τις 13 περιφέρειες της χώρας είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης. Είναι το πεδίο στο οποίο ασχολούνται οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Είναι η καλύτερη επιλογή, κύριε Πρόεδρε, ο πρωτογενής τομέας για να τονώσουμε κοινωνικο-οικονομικά την ελληνική ύπαιθρο και για να εξασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο την ισόρροπη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ιχυρές οι αναφορές και μεγάλες οι προσδοκίες των αυτοδιοικητικών παραγόντων του τόπου. Ο Δήμος Τρίπολης, ως και αγροτικός δήμος, ενδιαφέρεται σφόδρα για τον τομέα αυτό. Η έφορη Τεγέα, το αργόν πεδίο, ο κάμπος της Μαντινίας, το οροπέδιο του Φαλάνθου και άλλα σημεία της περιοχής μας είναι σημαντικά στην πρωτογενή παραγωγή. Η περιφέρειά μας, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι η περιφέρεια με το συγκριτικό πλεονέκτημα, το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, όπου εδώ παράγονται σχεδόν όλα τα προϊόντα, τα οποία συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε μεσογειακή, καλύτερα να λέμε τώρα, οπότε, όπως έχετε πει και εσείς, κύριε Υπουργέ, ελληνική διατροφή. Τα προϊόντα της ελληνικής διατροφής. Προσδοκούμε από τη νέα ΚΑΠ την όθηση για την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων μας. Είδαμε και είπαμε πολλά για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα αντιδράσεις από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία καλεί το Υπουργείο Εργασίας στην υποέκδοση υπουργική απόφαση να καθορίσει ενιαία αποζημίωση για τους δικηγόρους, οι οποίοι και θα συμμετάσχουν στο πλαίσιο απονομής των συντάξεων του ΙΕΦΚΑ σε οικονομικό ύψος ανάλογο του εκτελούμενου έργου. Με τη βοήθεια δικηγόρων θα μπορούν από εδώ και στο εξής οι εργαζόμενοι που έχουν συντηρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις να εκδίδουν τις συντάξεις. Ωστόσο, οι αμοιβές που έχουν θεσπιστεί δεν ικανοποιούν το δικηγορικό κλάδο. Εμείς τώρα, σαν δικηγορικός κλάδος, θεωρούμε θετική την ανάθεση της διαδικασίας εκδόσεως των συντάξεων και στους δικηγόρους, εν ώψη και του λειτουργηματικού χαρακτήρα που έχουμε. Και βέβαια είναι και ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Ξέρετε ότι κάποιος συνταξιούχος περιμένει χρόνια για να πάρει τη σύνταξή του. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόσημο στο οποίο βέβαια εμείς καλούμαστε να βοηθήσουμε στην επίλυσή του. Βέβαια οι προτινόμενες αμοιβές είναι πολύ χαμηλές. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για κάθε σύνταξη κειμενόμενο από το 50 ευρώ έως 200 ευρώ. Είναι πολύ μικρό το ποσό, γιατί δεν είναι απλή έκδοση μια σύνταξη, ειδικά όταν έχει πολλαπλή διαδοχικές ασφαλίσεις. Άλλο να υπάρχει μια η έκδοση συνταξιδοτικής βεβαίωσης και άλλο να βγάλεις μια σύνταξη. Είναι πολύ μικρή αμοιβή σε σχέση και με την ευθύνη
που έχει ο δικηγόρος σε περίπτωση κάποιου λάθους που θα γίνει, γιατί καλύτερα να τα επιστρέψει μαζί με το ολόκληρο με το συνταξιδοτούμενο. Είναι μεγάλη ευθύνη και δυσανάλογο δηλαδή το ποσό της αμοιβής με την ευθύνη που θα έχει ο δικηγόρος. Πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη και με ρίσκο για τον δικηγόρο, που στην περίπτωση λάθους κινδυνεύει να εκτεθεί πολλαπλά. Ποικίλει είναι μέρες. Δεν είναι μήνες, είναι μέρες. Είναι αρκετές μέρες και σας λέω, είναι ποικίλει. Δεν είναι όλες οι συντάξεις ίδιες. Μπορεί να είναι κάποια απλή υπόθεση, αλλά μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη. Να δούμε τώρα κάτι που έρχεται από την υπόλοιπη περιφέρεια. Για τρίτη φορά από την έναρξή της το 1883 δεν θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Θεγείας, μία από τις πλέον ιστορικές της χώρας. Την απόφαση αυτή πήρε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεγειατικού Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Για τρίτη φορά και μετά την έναρξή του το 1883 δεν θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Θεγείας, όπως αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεγειατικού Συνδέσμου. Η επιθυμία και η βούληση του Θεγειατικού Συνδέσμου ήταν να γίνει το πανηγύρι, αλλά δυστυχώς τα δεδομένα των τελευταίων ημερών χειροτερεύουν και με στόχο να βοηθήσουμε και τους κατοίκους της περιοχής μας αλλά και όλης της Αρκαδίας και τους επισκέπτες που έρχονται και από όλη την Πελοπόννησο, χτες κάναμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και πήραμε την απόφαση να μην γίνει το πανηγύρι. Το ίδιο ερώτημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, διότι ήρθα σε επαφή με, να φανταστείτε, πριν αρχάς Ιουλίου γινόταν ένα πανηγύρι στην Άμψα και εμπόροι δικοί μας μου έλεγαν ότι είναι μεγάλο πανηγύρι και πήγα να δω να αποκτήσω μια εμπειρία, αλλά δυστυχώς δεν ήταν μεγάλο πανηγύρι, ήταν πολύ μικρότερο από το παζάρι της, ένας δρόμος ήταν. Δεν γίνονται πανηγύρια, αναβάλλονται και στη Λάρισα έχουν αναβληθεί πανηγύρια και εκθέσεις, οπότε πήραμε αυτή την απόφαση να μην το κάνουμε. Ο Θεγειατικός Σύνδεσμος ευελπιστεί ότι η επιδημιολογική κατάσταση θα βελτιωθεί και του χρόνου το καλοκαίρι το πανηγύρι θα διεξαχθεί κανονικά. Ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα, αλλά πρέπει να πειθαρχήσουμε και να ακούμε, να εμβολιαζόμαστε. Δεν είναι αυτά που ακούμε τώρα είναι που γίνεται, γιατί ακούω και για νοσοκομεία να μην έχουν εμβολιαστεί και να διαφωνούν οι ίδιοι οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες, οι νοσηλευτές. Είναι δύσκολο πράγμα και ελπίζω να πάμε καλύτερα. Σε νέα από τον κόσμο να περάσουμε μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας. Από τη μία αναφορές για πρόοδο αλλά και σημειώσεις για το ρόλο ενός μεγάλου αδελφού. Πρέπει να βρεθεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ της πρόοδου, της τεχνολογίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λένε οι ευρωβουλευτές. Να δούμε το θέμα που παρουσιάζει το Euronews. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και στις προσλήψεις επεκτείνεται ραγδαία, με τα αλγοριθμικά συστήματα προσλήψεων να πολλαπλασιάζονται. Έρευνα έδειξε ότι το 55% των υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν προγνωστικούς αλγόριθμους για τις προσλήψεις. Ορισμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζουν ευκαιρίες για μείωση των συστημικών προκαταλήψεων, αλλά δημιουργούν νέες μορφές διακρίσεων. Αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να αναγνωρίσουν όταν μια γυναίκα κάνει αίτηση για δουλειά. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο τρόπος που παράγονται οι αλγόριθμοι θα μπορούσε να αποτρέψει τέτοιες διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Ούτε όταν αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων. Μοιάζει απίστευτο, αλλά η πανδημία είχε επίσης θετικές πτυχές. Στον τομέα της τεχνολογίας σημειώθηκε τεράστια πρόοδος. Η τηλεεργασία καθιερώθηκε, αλλά υπάρχουν και ενοχλητικά στοιχεία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι έχουν εισαχθεί ορισμένοι αλγόριθμοι στην τηλεεργασία και έχουν χρησιμοποιηθεί πιο εμφανώς για να εντοπίσουν την εργασία και τον τρόπο που δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Πόσες ώρες δουλεύουν και πόσες φορές έχουν αγγίξει το πληκτρολόγιο. Ακόμη και το να έχουν αυτά τα βιομετρικά ίχνη δεν είναι αποδεκτό.
Δεν μπορείς να είσαι μεγάλος αδελφός στις διαστάσεις αυτές. Γι' αυτό το ονομάσαμε αδικαιολόγητη παρακολούθηση. Όλο ένα και αυξανόμενος έλεγχος σε εργαζόμενους μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης έκανε τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανησυχούν για το γεγονός ότι αυτό ξεπέρασε τα όρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ζητήσει προστασία, αλλά δεν υπάρχει αρκετή πολιτική ευαισθητοποίηση. Πρέπει να αυξήσουμε τη δημόσια ασφάλεια. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης, της προστασίας δεδομένων, των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, των δικαιωμάτων της ελευθερίας, των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης από τη μία πλευρά και της μεγαλύτερης ασφάλειας από την άλλη. Η κόκκινη γραμμή είναι κάπου στη μέση. Πρέπει να τη βρούμε και να τη θέσουμε στο σωστό σημείο. Σε χώρες με περιορισμένη δημοκρατία όπως η Κίνα, η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει εδώ και καιρό τη ζωή των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στην Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν μια σύνθεση για να συνδυάσουν την πρόοδο και τα δικαιώματα, ώστε να αποφευθούν αποκλίσεις όπως αυτές που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Η διαφορά ανάμεσα στο να χαρούμε ή να χαλάσουμε αυτό το καλοκαίρι είναι ένα εμβόλιο. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος να χτίσουμε την ανοσία που χρειαζόμαστε. Και η ανοσία όλων μας ξεκινάει από την προσωπική ανοσία του κάθε ενός από εμάς. Είναι στο χέρι μας. Εμβολιαζόμαστε. Κλείσε το δικό σου ραντεβού ζωής στο εμβόλιο.gov.gr. Mediterranean Bistro, ελληνικό μπιστρό με καφέ, κοκτέιλ και ποιοτικές γεύσεις με κορυφαία τοπικά προϊόντα. Λαχταριστές προτάσεις και πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο. Bambini Mediterranean Bistro, η ξεχωριστή επιλογή στην καρδιά των γεύσεων και της Καλαμάτας. Νέδωτος 81, τηλέφωνο 27210-91400. Σπούργιοι της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.